περασμένο αιώνα, συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές προκάλεσαν τον εκτοπισμό δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Καμιά Ήπειρος δεν γλίτωσε. Μερικές μετακινήσεις πληθυσμών ήταν τεράστιες. Μετά τον πόλεμο του Κόλπου το 1991, σχεδόν 2 εκατομμύρια Κούρδοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μερικοί παγιδεύτηκαν σε μια εχθρική, ουδέτερη ζώνη. Με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, εκατομμύρια εκτοπίστηκαν στα Βαλκάνια και ο εκτοπισμός συνεχίζεται και σήμερα. Στην κορύφωση του 30ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν, 6 εκατομμύρια Αφγανοί έφυγαν από τη χώρα. Μετά την πτώση των Ταλιμπάν, πολλοί επέστρεψαν. Ο πόλεμος στη Ρουάντα ήταν ένας από τους πιο φωνικούς στην πρόσφατη ιστορία. 800.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 εκατομμύρια έφυγαν στην Τανζανία και άλλες γειτονικές χώρες. Ξεφύτρωσαν απέραντες τεντουπόλεις και η Τανζανία έγινε η χώρα που φιλοξενούσε τους περισσότερους πρόσφυγες στην Αφρική. Όταν οι πρόσφυγες περνούν σύνορα, η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ και οι συνεργάτες της πηγαίνουν επί τόπου για βοήθεια. Τα τελευταία 50 χρόνια, η ύπατη αρμοστία προστατεύει και βοηθάει πρόσφυγες λόγω διώξεων και πολέμων. Όταν οι πρόσφυγες φτάνουν σε έναν καταβλισμό, πρώτα καταγράφονται. Έτσι έχουν δικαίωμα για βοήθεια, κουβέρτες, σκηνές, είδη κουζίνας και σόμπες. Διανέμονται τρόφιμα, άλλες φορές μαγειρεμένα και άλλοτε σε ξηρά τροφή. Για τα υποσιτισμένα παιδιά υπάρχουν ειδικά γεύματα που χορηγούνται υπό επίβλεψη. Δημιουργούνται υπηρεσίες υγείας για τους αρρώστους. Η ελονοσία και οι εντερικές λοιμώξεις είναι οι πιο συχνές αρρώστιες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές της ύπατης αρμοστίας. Το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΚΟ, βοηθάει τα θύματα από καταστροφές που προκάλεσαν ο άνθρωπος και η φύση. Συνεργάζεται με φιλανθρωπικές οργανώσεις, τον Ερυθρό Σταυρό και οργανώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε έκτακτες καταστάσεις, η ΕΚΟ φροντίζει η βοήθεια να φτάσει το γρηγορότερο σε αυτούς που τη χρειάζονται, είτε είναι θύματα πολέμου, είτε φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες. Ακόμη και στην εξορία, οι πρόσφυγες δεν είναι πάντα ασφαλείς. Ο 20ετής πόλεμος στο Νότιο Σουδάν έδιωξε τον πληθυσμό στις γειτονικές χώρες. Πρόσφατα όμως, ο καταβλισμός τους στην Ουγκάντα δέχθηκε επίθεση και αναγκάστηκαν να ξαναφύγουν. Οι πρόσφυγες από το Κονγκό είναι από τους περισσότερους στην Αφρική. Έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές λόγω εθνοτικών συγκρούσεων. Φοβούνται να επιστρέψουν στο Κονγκό, όπου γίνονται καθημερινά νέες φαγές. Ο εμφύλιος πόλεμος που μενόταν 30 χρόνια στην Αγκόλα ερήμωσε τη χώρα. Πήρε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Τώρα οι πρόσφυγες επιστρέφουν στην Αγκόλα για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Η ειρήνη ήρθε και στη Σιέρα Λεόνε, ύστερα από 10 χρόνια πολέμου που τελείωσε το 2002.
Όμως ενώ οι πρόσφυγες επιστρέφουν στη Σιέρα Λεόνε και ξαναρχίζουν μια φυσιολογική ζωή, πρέπει τώρα να φιλοξενήσουν άλλους που αναζητούν ασφάλεια. Καθένας έχει τη δική του πονεμένη ιστορία. Πολλοί πρόσφυγες είναι νέοι. Συχνά υπέστησαν και κακομεταχείριση, βία, αναγκαστική στρατολόγηση. Πολλοί έχασαν τους γονείς τους. Χρειάζονται προστασία και βοήθεια για τα τραύματά τους. Η εκπαίδευση των νέων είναι το ίδιο σημαντική όσο και η επιβίωση και η ασφάλεια. Πρέπει οπωσδήποτε να μορφωθούν και να χτίσουν το μέλλον τους όταν δεν θα είναι πια πρόσφυγες.